Ο Ασλάν, στη μελέτη του, παρατηρεί ότι μέχρι τον 9ο αιώνα, όταν οι μουσουλμανικοί νομικοί ερευνούσαν τον σχηματισμό και την κατάταξη του ισλαμικού δικαίου μέσω της διαδικασίας που αποκαλείται Ιχτιχάντ, ήταν αναγκασμένοι να κατατάξουν πολλά από τα χαντίθ σε ομάδες, όπως ψέματα για υλικό κέρδος και ψέματα για ιδεολογικό πλεονέκτημα. Το Ισλάμ, αναγνωρίζοντας σωστά την προέλευσή του από προηγούμενες θρησκείες, απορρίπτει την ιδέα ότι είναι μια εντελώς νέα θρησκεία ή μια ακύρωση των προκατόχων του. Ανταυτού, χρησιμοποιεί τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και τα Ευαγγέλια της Καινής ως ένα μόνιμο δεκανίκι ή ως πηγή για να στηρίζεται. Ως αντάλλαγμα για αυτήν την παραγωγή ταπεινοφροσύνης, απαιτεί να γίνεται αποδεκτό ως η απόλυτη και τελική αποκάλυψη. Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, περιέχει πολλές εσωτερικές αντιφάσεις. Παρόλο που συχνά αναφέρεται ότι δεν υπάρχει αναγκαστικότητα στη θρησκεία και γίνονται καθησυχαστικές παρατηρήσεις για τους ακολούθους άλλων θρησκείων που είναι σε εισαγωγικά λαός του βιβλίου ή σε εισαγωγικά ακόλουθοι προηγούμενων αποκαλύψεων, αυτή η φαινομενικά φιλέσπλαχνη ανοχή είναι υποχρεωτική, επειδή μερικοί από αυτούς τους ίδιους σε εισαγωγικά λαούς και ακολούθους μπορεί να είναι αποφασισμένοι να κάνουν κακές πράξεις. Ας επιστρέψουμε τώρα στις βαθιές αδυναμίες και ανησυχητικές πτυχές του Κορανίου και των Χαντίθ. Ας παρουσιάσω μερικά παραδείγματα που αποκαλύπτουν τον προβληματικό χαρακτήρα αυτών των κειμένων. Πρώτα, συναντούμε ένα απόσπασμα που αντικρούει τα σοφά λόγια που αποδίδονται στον Σοκράτη στην Απολογία του Πλάτωνα. Αναφέρει ότι κανείς που πεθαίνει και βιώνει τις ανταμοιβές του Αλλάχ στην μετέπειτα ζωή, δεν θα επιθυμούσε να επιστρέψει σε αυτόν τον κόσμο, εκτός από τον μάρτυρα που, με την επίγνωση της υπεροχής του μαρτυρίου, θα ήθελε ευχαρίστως να επιστρέψει στον κόσμο και να σκοτωθεί ξανά. Αυτό αμφισβητεί σαφώς την έννοια της ικανοποίησης του ανθρώπου με την ύπαρξή του και αντιτίθεται στα διδάγματα της λογικής και της σοφίας. Στη συνέχεια, συναντούμε μία άμεση αντιγραφή από τις 10 εντολές. Το Κοράνι αναφέρει ότι ο Θεός δεν θα συγχωρέσει αυτούς που λατρεύουν άλλους θεούς εκτός από Αυτόν, επισημένοντάς το ως σοβαρό αμάρτημα. Αυτά τα παραδείγματα αποκαλύπτουν την πιθανότητα ότι η ανθρώπινη προέλευση της ρητορικής που βρίσκεται στο Κοράνι και τα Χαντίθ είναι πολύ μακριά από το να είναι θεϊκά ή τελικά. Είναι γεμάτα με αντιφάσεις, ασυνέπειες και αντιγραφές από διάφορες πηγές. Το περίφημο περιστατικό των υποτιθέμενων σατανικών ιστοριών του Κορανίου ανατρέπει περαιτέρω τον ισχυρισμό της θείας συγγραφής. Κατά τη διάρκεια αυτού του συμβάντος, ο Μωάμεθ, με στόχο να καθησυχάσει τους πολυθεϊστές της Μέκα, δέχθηκε μια αποκάλυψη που τους επέτρεπε να συνεχίσουν τη λατρεία ορισμένων από τους παλαιότερους τοπικούς θεούς τους. Ωστόσο, ο Μωάμεθ αργότερα συνειδητοποίησε ότι πρέπει να είχε επηρεαστεί αθέλητα από τον διάβολο, αποκλίνοντας προσωρινά από τη συνήθη στάση του κατά του πολυθεϊσμού. Αυτό το επεισόδιο θέτει ερωτήματα για την αυθεντία και την αξιοπιστία αυτών των αποκαλύψεων. Επιπλέον, η ευκολία του Μωάμεθ να λαμβάνει αποκαλύψεις που τον βολεύουν σε στιγμιαίες ανάγκες του παρατηρήθηκε ακόμα και από μερικές από τις συζύγους του, που ορισμένες φορές οδήγησε και σε παιχνιδιάρικα πειράγματα. Ορισμένοι συσσαγωγικά απάνθρωποι, χριστιανοί κριτικοί, έχουν υποδείξει την επιληπτική νόσο ως αιτία, παρένθεση, με βολική την αδυναμία αναγνώρισης παρόμοιων συμπτωμάτων στην επιληψία του Παύλου
στο δρόμο για την Δαμασκό. Κλείσιμο παρένθεσης. Δεν χρειάζεται να εμπλακούμε σε τέτοιες εικασίες. Αντίθετα, μπορούμε να διατυπώσουμε το ουσιαστικό ερώτημα του David Hume. Είναι πιο πιθανό ένας άνθρωπος να υπηρέτησε ως απλός μεταφραστής προϋπάρχουσων αποκαλύψεων ή να εκφώνησε ο ίδιος προϋπάρχουσες αποκαλύψεις και να πίστεψε ή να τις ισχυρίστηκε ως γνήσιες εντολές του Θεού. Η απάντηση γίνεται σαφής με κριτική εξέταση. Ενότητα η ύπαρξη του Μωάμεθ. Η φυσική ύπαρξη του Μωάμεθ, παρά τα περιορισμένα στοιχεία που παρέχονται από τα Χαντίθ, ενισχύει και αδυνατεί το Ισλάμ. Από τη μία πλευρά το συνδέει με τον υλικό κόσμο και προσφέρει πιθανές φυσικές περιγραφές του ίδιου του ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά καθιστά ολόκληρη την ιστορία περισσότερο γήινη, απτή και σε ορισμένες περιπτώσεις προχωρημένη. Μπορούμε να αντιδρούμε στον γάμο του με ένα 9χρονο κορίτσι και στο έντονο ενδιαφέρον του να ευχαριστηθεί τις απολαύσεις του φαγητού και να μοιράσει τα λάφυρα μετά από μάχες και σφαγές. Επιπλέον, οι πολλοί απόγονοί του δημιούργησαν έναν δυναστικό κανόνα που εισήγαγε ανθρώπινες αδυναμίες στη θρησκευτική γενεαλογία. Από την αρχή του, το Ισλάμ έχει ταλαιπωρηθεί από συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων προσκυνητών του αίματος του προφήτη, ο καθένας ισχυριζόμενος την δική του θέση. Αν μετρούσαμε τον αριθμό των ατόμων που τοποθετούν την καταγωγή τους από τον ιδρύτη Μωάμεθ, πιθανότατα θα υπερεέβαινε τον αριθμό των ιερών καρφιών και ξύλινων κομματιών που αποτελούσαν παραδοσιακά τον Κολοσσιαίο Σταυρό, παρένθεση, Κολοσσιαίο κρίνοντας από τον ατελείωτο αριθμό κομματιών ξύλου που βρίσκουμε, κλείσιμο παρένθεσης, στον οποίο, κατά παράδοση, υποτίθεται ότι έγινε η μαρτυρία του Ιησού. Επίσης, η δημιουργία μιας άμεσης οικογενειακής γραμμής με τον προφήτη απαιτεί γνώση και πληρωμή προς τον κατάλληλο τοπικό ημάμι. Επιπλέον, οι μουσουλμάνοι συνεχίζουν να αναγνωρίζουν και να εμπλέκονται σε ορισμένες προ-Ισλαμικές πρακτικές, όπως ο σεβασμός για τις σατανικές ιστορίες εισαγωγικά και το έθιμο της περιφοράς γύρω από το ναό της Κάμπα κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος της Χατζ. Αυτές οι δράσεις και θυσίες εδράζονται σε αρχαίες πολυθεϊστικές συνήθειες που προηγούνται της ύπαρξης του προφήτη. Είναι σαφές ότι το πλαίσιο που σχηματίζεται από αυτές τις παρατηρήσεις είναι ένα πλαίσιο πολυπλοκότητας, αντιφατικότητας και ιστορικών δανείων. Η ιδέα του Ισλάμ ως μιας απαράλλακτης και οριστικής αποκάλυψης υπονομεύεται περαιτέρω με μια πιο προσεκτική εξέταση των καταγωγών και των πρακτικών του. Ενότητα, θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις. Φίλοι μου, ας εξετάσουμε τώρα τη μοναδικότητα και τη στασιμότητα του Ισλάμ σε σύγκριση με άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες. Συχνά ισχυρίζομαι ότι το Ισλάμ δεν έχει μια μεταρρύθμιση σε εισαγωγικά. Και αν και αυτή η δήλωση είναι μερικώς αληθής, απαιτεί και ορισμένες διευκρινήσεις. Μέσα στο Ισλάμ υπάρχουν εκδοχές, όπως η Σούφη παράδοση, που δίνουν προτεραιότητα στην πνευματικότητα πάνω από την κυριολεκτική ερμηνεία και έχουν ενσωματώσει στοιχεία από άλλες θρησκείες. Επιπλέον, η αποκεντρωμένη δομή του Ισλάμ, χωρίς έναν αρμόδιο πάπα, ικανό να εκδίδει δεσμευτικές διαταγές, παρένθεση, γεγονός που εξηγεί την αναπαραγωγή αντικρουόμενων φατβών από διάφορες αρχές, κλείσιμο παρένθεσης, εμποδίζει τους ακόλουθούς του από το να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν προηγουμένως διατηρούμενα δόγματα. Αν και αυτό μπορεί να έχει ορισμένες θετικές προεκτάσεις, το αναμφισβήτητο γεγονός παραμένει ότι το Ισλάμ
με αποφασιστικότητα διατηρεί την κεντρική του θέση της ανυπέρβλητης και οριστικής αποκάλυψης. Αυτή η αξίωση είναι τόσο παράλογη όσο και αμετάβλητη, αφού όλες οι διχογνωμίες και οι διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες μέσα στο Ισλάμ, από τους Ισραηλίτες ως τους Αχμαντί, συμφωνούν με πάθος γι' αυτό. Αντίθετα, η έννοια της μεταρρύθμισης στον Εβραϊσμό και τον Χριστιανισμό περιλαμβάνει την προθυμία για κριτική εξέταση των ιερών κειμένων, υποβάλλοντάς τα σε λογοτεχνική και συγκριτική ανάλυση των κειμένων. Η αναγνώριση του μεγάλου αριθμού δυνατών ερμηνεών της βίβλου είναι τώρα ευρέως αποδεκτή. Για παράδειγμα, ο σοβαρός χριστιανικός όρος Ιεχωβά αναγνωρίζεται ως μετάφραση που προκύπτει από τα ανίποτα κενά μεταξύ των γραμμάτων του εβραϊκού Ιαχβέ. Ωστόσο, δεν έχει γίνει αντίστοιχη επιστημονική προσπάθεια στον τομέα των μελετών του Κορανίου. Δεν έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες για την καταγραφή των αντιφάσεων μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων και χειρογραφών του. Ακόμη και οι πρόσκαιρες προσπάθειες που έγιναν σε αυτήν την κατεύθυνση αντιμετωπίστηκαν με έντονη αντίθεση, ξαναθυμίζοντας τη μυσαλλοδοξία της Ιεράς Εξέτασης. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το έργο του Christoph Luxemburg, το βιβλίο του «Η Συριακο-Αραμαϊκή έκδοση του Κορανίου», που εκδόθηκε στο Βερολίνο το 2000. Ο Luxemburg προτείνει με προκλητικό τρόπο ότι το Κοράνι, αντί να γραφτεί αποκλειστικά στα αραβικά, κατανοείται καλύτερα όταν αναγνωρίζεται ότι πολλές από τις λέξεις του πηγάζουν από την Συριακο-Αραμαϊκή γλώσσα. Το πιο διάσημο παράδειγμα που περιλαμβάνει στις ανταμοιβές ενός μάρτυρα στον Παράδεισο, οι οποίες όταν μεταφραστούν και ανακαταταχθούν αποκαλύπτουν μια ουράνια προσφορά γλυκών, λευκών σταφυλιών αντί για παρθένες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Συριακο-Αραμαϊκή είναι η ίδια γλώσσα και περιοχή από όπου προήλθε σημαντικό τμήμα του Εβραϊσμού και του Χριστιανισμού. Εάν γίνονταν έρευνες χωρίς περιορισμούς, θα αποδεικνύονταν αναμφίβολα πολλά από τα σκοτεινά σημεία που περιβάλλουν το Κοράνι. Ωστόσο, ακριβώς όταν το Ισλάμ θα έπρεπε να ασχοληθεί με μια κριτική αναδιατύπωση, βρίσκεται σε μια καμπή όπου μια συσταγωγικά μαλακή συνένεση έχει εμφανιστεί μεταξύ των θρησκευτικών πίστεων. Υποστηρίζουν ότι εξαιτίας μιας υποτιθέμενης υποχρέωσης να σέβονται τους πιστούς, οι αξιώσεις του Ισλάμ πρέπει να γίνονται αποδεκτές χωρίς αυστηρή εξέταση. Για μια ακόμη φορά, η πίστη λειτουργεί ως εμπόδιο, πνίγοντας την ελεύθερη έρευνα και εμποδίζοντας τις εμπειρικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει. Η καταπιεστική αγκάλη του δόγματος εμποδίζει το Ισλάμ να ενταχθεί στις τάξεις των προκάτοχων του και στην αποδοχή ενός ανασχηματισμού και της διανοητικής προόδου του.